Πάμε Κατερίνα Καλεντερίδου, γιατί εδώ χθες από την εκπομπή μαζί με την Κατερίνα είπαμε ότι ξεκινάει η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Δένδια, στην περιοχή. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Λοιπόν, ηχηρό μήνυμα έστειλε από τον Εύρο ο Νίκος Δένδιας, όπου βρέθηκε χθες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο αλλά και το δίκαιο της θάλασσας. Σέβεται, όπως υποστήριξε, τον καταστατικό χάρτη των ΗΕ, προασπίζει και προβάλλει τα δικαιώματα της χώρας, τα οποία φυσικά προβλέπονται στο ισχύον πλαίσιο και δεν αποτελούν φαντασιώσεις ενός νεοοθωμανικού επικτατισμού. Ο κύριος Δένδιας χθες βρέθηκε σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νησί της Σαμοθράκης αλλά και στην νησίδα Ζουράφα. Θυμάστε όλα όσα βλέπουν κατά καιρού στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την συγκεκριμένη νησίδα. Βρίσκεται ανατολικά έτσι του νησιού, στην ελληνική θαλάσσια επικράτεια. Βρέθηκε λοιπόν στο σημείο, υπογράμμισε πως είναι εκατοντάδες οι τουρκικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Γεγονός αρκετό, όπως είπε, ώστε να αναδείξει την τεράστια σημασία του χώρου. Δεν παρέλειψε όμως να μιλήσει και για το άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης, καθώς αν και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, η αντίληψη η οποία εκφράζει υπάρχει πάντα εδώ, είπε, και νιώθει ο ίδιος υπερήφανος, διότι, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, η στρατιωτική παρουσία στο νησί προσφέρει στην διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας, στην προστασία της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Βόρειο Αιγαίο. Ήταν μια ηχηρή έτσι, παρουσία, χέρι ιδιαίτερης αγάπης και εκτίμησης των ευρητών ο Νίκος Δένδιας. Νομίζω ότι είχε έδωσε έτσι ένα άλλο στίγμα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά και στην περιοχή. Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα μας στην Αλεξανδρούπολη, την πανέμορφη, το στολίδι εκεί του Εύρου. Λοιπόν...